Σωτήρη, ο λόγος εσένα. Λέγαμε προηγουμένως ότι μετά το τριήμερο πένθος, μετά την τραγωδία, γεννάται η οργή, ξεσπά πολιτική θύελλα πλέον. Έτσι ακριβώς είναι, Πέτρα. Αμέσως μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, είχαμε αντιδράσεις ήδη εδώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία πλέον ζητούν την παρέτηση της κυβέρνησης, καθώς λέει από τη στιγμή που αναλαμβάνει πολιτικές ευθύνες ένας πρωθυπουργός, θα πρέπει να παρετείται κιόλας. Αυτό σημαίνει πολιτική παρέμβαση. Πάντως, σίγουρα, Πέτρα, η κατάσταση πλέον είναι αρκετά δύσκολη από ό,τι φαίνεται για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ήταν ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές, ένα κεφάλαιο το οποίο δεν περίμενε ότι θα τους παρουσιαστεί σε μια τόσο μεγάλη έκταση όπως είχαμε με την υπόθεση που έγινε στο Μάτι. Και όλα αυτά, μην ξεχνάμε, 20 περίπου μέρες πριν την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Ναι. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, μιλώντας και για αρκετή ώρα τόσο με συναδέρφους όσο και με γνωστούς πολιτικούς αναλυτές εδώ στην Αθήνα, φαίνεται, όπως τουλάχιστον με ανέφεραν, ότι πολύ πιο γρήγορα η χώρα, σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι θα οδηγηθεί σε εκλογές, καθώς η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δεν θα μπορεί να τις διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως τουλάχιστον το έχουν αναφέρει. Πάντως, το σίγουρο πάντως είναι ότι μπαίνουμε σε μια έντονη πολιτική θύελλα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, έλεγα, Σωτήρη, ότι αυτό που με προλαβαίνεις, ότι αρχίζει πλέον και συζήτηση για εκλογές, για διεξαγωγή εκλογών. Και προφανώς στις επόμενες μέρες θα δούμε να εντείνεται όλη αυτή, να πηγαίνουμε σε ένα κρεσέντο πολιτικών αντιδράσεων. Μην ξεχνάς, Πέτρα, ακόμα η υπόθεση Μάτι δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια τα οποία είναι ανοιχτά. Ακόμα δεν έχουν καν δοθεί οι σωροί στους συγγενείς για να τους κυδέψουν. Ακόμη έχουμε πάρα πολλούς αγνοούμενους και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλη η ιστορία. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως ανέφεραμε και νωρίτερα, με κόσμο εκεί που δεν έχει που να μείνει. Άρα λοιπόν αυτή η υπόθεση δεν κλείνει σήμερα με αυτήν τη συνέντευξη τύπου, αλλά αντίθετα έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά μπροστά. Η κυβέρνηση έχει πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσει να επουλώσει κάποιες από τις πληγές που έχει ανοίξει αυτή η πύρινη λέλαπα στο Μάτι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.